Σάββατο 3 Δεκεμβρίου είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα συνομιλιών για το κλίμα στο Ντέρμπαν της Νοτιοαφρικής, όπως θα δούμε και από τους τίτλους της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Επικαιρότητας, αυτή κυριαρχείται από τα πενιχρά της αποτελέσματα. Ντέρμπαν. Δεν φαίνεται ότι θα επιτευχθεί τελικά ο στόχος να μην ανέβει η μέση θερμοκρασία της γης πάνω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι μεγάλες οικονομίες ξεκαθαρίζουν μία προς μία στο Ντέρμπαν ότι δεν προτίθενται να πάρουν μέτρα για την ανάσχεση της υπερθέρμανσης πριν από το 2020, παρά το γεγονός ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι κρίσιμα για το κλιματικό μέλλον της γης. Καναδάς. Αποχωρεί από το πρωτόκολλο του Κιώτο ο Καναδάς. Οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή την απόφαση είναι επειδή το πρωτόκολλο του Κιώτο δεν δεσμεύει νομικά αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, που έχουν εξελιχθεί στους μεγαλύτερους ρυπαντές και ως εκ τούτου το πρωτόκολλο του Κιώτο λειτουργεί ως άλοθη για να ρυπαίνουν αυτοί. ΟΗΕ. Οι απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας και οι αχανείς οριζόνες της Ασίας σε λίγα χρόνια από σήμερα θα έχουν ερημοποιηθεί και δεν θα παράγουν απολύτως τίποτα εξαιτίας της διάβρωσης και υποβάθμισης σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που προβλέπει ότι μέχρι το 2050 οι αγρότες θα πρέπει να παράγουν 70% περισσότερη τροφή για να καλύψουν τις ανάγκες των 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων της γης. Ταϊλάνδη. Σε κυνήγι κροκοδίλων μέσα στις λάσπες και τα νερά της πλημμυρισμένης Μπανκόκ έχουν επιδοθεί ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες, καθώς με τις πλημμύρες χιλιάδες σερπετά δραπέτευσαν από παράνομα και νόμιμα κέντρα εκτροφής και τώρα κυκλοφορούν μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Αυστραλία. Θαλάσσιοι βιολόγοι από την Αυστραλία κατάφεραν να ανακαλύψουν τρόπους θεραπείας των ασθενειών που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα κοράλια σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνολογίες διάγνωσης των ανθρώπων, γεγονός που επιτρέπει γρήγορη διάγνωση και θεραπεία για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας φωνικός ιός χτύπησε τα ιχθυοτροφεία σολομού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία των ιχθυοκαλλιεργιών. Η ασθένεια οφείλεται στην υπερεντατική εκτροφή και το γεγονός ότι βρίσκονται πολλοί μαζί μέσα στα κλουβιά αναπαραγωγής. Ιαπωνία. Η ετήσια έκθεση αυτοκινήτου στο Τόκιο ανοίγει πύλες και φέτος κυριαρχείται από ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, με πρωτοπόρες την Toyota και τη Nissan, που κατάφεραν να φτιάξουν τα πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη αυτονομία ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε 10 χρόνια από σήμερα υπολογίζεται ότι τα ηλεκτρικά θα αντιστοιχούν στο 10% της αγοράς αυτοκινήτων. Βρυξέλλες. Ακτιβιστές της Greenpeace, ντυμένοι σαν ήρωες της ταινίας Star Wars, διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών, γιατί αρνούνται να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή οδηγία που επιτάσσει μείωση των εκπομπών αερίων από τα οχήματα 95 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Ιταλία. Σε άμεσα μέτρα προχωράει η Δημοτική Αρχή της Ρώμης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς παρατηρούνται υπερβάσεις μικροσωματιδίων 56 ημέρες το χρόνο. Έτσι, αρχικά θα περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα και θα επιβληθεί δακτύλιος μονών ζυγών. Συνεχίζεται λοιπόν στο Ντέρμπαν, στην Νότια Αφρική, η Σύνοδος για το Κλίμα, με τους επιστήμονες να αποκαλύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία και να απευθύνουν από την πλευρά τους έκκληση στους ηγέτες να κάνουν κάτι. Κατά την πρώτη εβδομάδα της Συνόδου, παρουσιάζονται από τους επιστήμονες τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την κλιματική αλλαγή. Ο επικεφαλής της διακυβερνητικής του ΟΗΕ παρουσίασε το ζωφερό μέλλον του πλανήτη για τον 21ο αιώνα. Η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε γενικευμένη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ, Ραχέντρα Πατσάουρη, και η επιστημονική ομάδα του κατά τη διάρκεια της κλιματικής συνόδου στο Ντέρμπαν. Η νέα κλιματική κατάσταση θα διαμορφώσει ένα νέο αφιλόξενο περιβάλλον διαβίωσης. Βασιστήκαμε σε συγκεκριμένα κλιματικά σενάρια που δείχνουν ότι αν οι πολύ μεγάλοι καύσονες σήμερα έρχονται κάθε 20 χρόνια, μέχρι το τέλος του αιώνα που διανύουμε θα έρχονται κάθε 2 χρόνια, με εξαίρεση τα μεγάλα υψόμετρα του βόρειου ημισφαιρίου, που τα συμβάντα αυτά θα εμφανίζονται ανά πενταετία. Η αιτία που προκαλεί την κλιματική αλλαγή είναι πλέον διαπιστωμένα η ανθρωπογενής δραστηριότητα και η έκκληση των αέριων ρήπων. Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι οι εκπομπές αερίων προκαλούν έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παροτρύνοντας τους ηγέτες να αναλάβουν τώρα το κόστος απάλληψης αυτής της αιτίας, ώστε να προληφθούν τα χειρότερα, όπως η απώλεια της γης, τόνισε ότι οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά προοδευτικά ήδη χάνουν έδαφος από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ οι μισές καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Αφρικής σε λίγα χρόνια θα αχρηστευτούν εξαιτίας της ξηρασίας. Τα κόστη αντιμετώπισης μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι υπερπολαπλάσια, ενώ η ελπίδα για ένα βιώσιμο πλανήτη θα έχει ήδη εξανεμιστεί.
Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί. Αυτή είναι η κατάσταση που θα κληθούμε να ζήσουμε σε μερικά χρόνια. Εκπρόσωποι από 194 χώρες βρίσκονται στο Ντέρμπαν να διαπραγματευτούν για το κλίμα και ουσιαστικά για το μέλλον όλων μας. Ωστόσο, η απουσία των ηγετών προδιαθέτει για μη συμφωνία, που έτσι κι αλλιώς είναι αναμενόμενη ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Οι χώρες είναι διχασμένες, οι ρόλοι φαίνεται ότι άλλαξαν, καθώς οι πλούσιες χώρες είναι βυθισμένοι πλέον σε οικονομική ύφεση και οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι μεγάλοι ρηπαντές. Κανείς βεβαίως δεν θέλει να δεσμευτεί. Με έντονο τοπικό χρώμα αλλά και την οργή των φτωχών χωρών για την αδράνεια των πλουσίων που ρυπαίνουν, ξεκίνησαν οι εργασίες της 17ης Συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, μια παραθαλάσσια πόλη του Ινδικού ωκεανού. Αυτή η σύνοδος θα πρέπει με το αποτέλεσμά της να διαβεβαιώσει όλους όσοι είναι ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή και υποφέρουν σήμερα από αυτή, ότι θα υπάρξει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για αυτούς. Καθώς η μοναδική παγκόσμια και νομικά δεσμευτική συμφωνία που ισχύει, το Κιώτο 1, λήγει το 2012, ο μεγάλος κίνδυνος είναι με την εκπνοή του να πάψει οποιαδήποτε δεσμευτικότητα για το κλίμα σε μια κρίσιμη κλιματικά συγκυρία, που οι εκπομπές αερίων έχουν αυξηθεί αισθητά. Με τον ανεπτυγμένο όμως βιομηχανικά κόσμο βουτυγμένο σε βαθιά οικονομική ύφεση και τις φτωχές χώρες να παλεύουν να αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κατάσταση δείχνει αδιέξοδη και η πολιτική βούληση αγνοείται. Για την ώρα, αν προσθέσουμε όλες τις δεσμεύσεις που προτίθενται να αναλάβουν οι χώρες, δεν φτάνουμε ούτε στα μισά του στόχου. Και ο στόχος είναι να μην επιτρέψει η ανθρωπότητα να ανέβει η μέση θερμοκρασία της γης πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, γιατί τότε το κλίμα θα γίνει πραγματικά απρόβλεπτα ακραίο. Ήδη έγινε φέτος στην Νοτιοανατολική Ασία, ενώ τα νησιωτικά κράτη βυθίζονται από την άνοδο της στάθμησης θάλασσας. Άμεση προτεραιότητα όμως είναι να συγκεντρωθεί και το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που απαιτείται για το πράσινο ταμείο, ένα ποσό που θα πρέπει να διατεθεί σε εκείνες οι φτωχές χώρες που αντιμετωπίζουν τα ακραία φαινόμενα. Για τους περισσότερους ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τα πραγματικά εμπόδια αυτή τη στιγμή προέρχονται από την απροθυμία των ΗΠΑ να δεσμευτούν για το παραμικρό, σε συνδυασμό με την αναποφασιστικότητα των ηγετών σχετικά με το ρόλο μεγάλων ρηπαντών όπως οι αναπτυσσόμενες Κίνα και Ινδία. Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Ρωσία και Βραζιλία αρνούνται να ενταχθούν σε συμφωνία για μείωση των εκπομπών αερίων και ελλείψη μέτρων, όχι τουλάχιστον πριν το 2020. Όμως πιθανά τότε θα είναι πολύ αργά. Ο ΟΗΕ θέτει ρεαλιστικό στόχο το 2020. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμφωνήσει με αυτό. Όμως οι φτωχοί ζητούν κλιματική δικαιοσύνη τώρα. 7.000 εκπρόσωποι από 194 χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποκλείοντας εξ αρχής μια νέα παγκόσμια συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλους, με πιθανότερο σενάριο να δοθεί απλώς μια άτυπη παράταση στο Κιώτο 1, που όμως δεν αρκεί να αλλάξει το κλίμα. Εκτός αν το καταφέρουν με τις πιέσεις τους οι 20.000 ακτιβιστές που θα βρίσκονται έξω από τη Σύνοδο. Και ενώ στις αίθουσες της Συνόδου συμβαίνουν αυτά, ή μάλλον δεν συμβαίνει και τίποτα σπουδαίο, πάμε να δούμε τις πρακτικές και πολύ αληθινές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ένα αγόρι 3 ετών έχασε τη ζωή του λόγω των καταστροφικών πλημμυρών στην Αυστραλία. Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι στην Νοτιοανατολική Αυστραλία, ενώ η κυβέρνηση στέλνει στους πληγέντες έκτακτη βοήθεια. Ένα μεγάλο τμήμα της πολιτείας της Νότιας Ουαλίας ήδη βρίσκεται κάτω από το νερό. Η Αυστραλία εισέρχεται στη θερινή περίοδο με πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές. Εκτεταμένες περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι κάτω από τα νερά. Οι πλημμύρες συνεχίζονται εδώ και αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τεράστιες εκτάσεις. Πολλές οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί, ενώ κατοικημένες περιοχές έχουν αποκλειστεί από τον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση έσπευσε να στείλει στην περιοχή έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια με εναέρια μέσα, καθώς όλοι οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πολλές περιοχές χρειάζονται τρόφιμα και φάρμακα. Οι εκκαινώσεις κατοικημένων περιοχών συνεχίζονται. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν για ένα αγόρι 3 ετών που παρασύρθηκε από τα νερά. Οι υπηρεσίες ασφαλείας δέχονται εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια. Κυβέρνηση και κάτοικοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και τον καιρό με μεγάλη αγωνία. Απόλυτα σχετικό με το πώς θα εξελιχθεί το κλίμα θα είναι και οι επιλογές μας σε σχέση με την ενέργεια και το ενεργειακό μείγμα. Η αστάθεια των αγορών πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, αλλά και η πολιτική αστάθεια σε κάποιες περιοχές της γης
της γης δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με αυτόν τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ ταυτόχρονα προβληματισμό υπάρχει και για τις επιπτώσεις της χρήσης των ορυκτών καυσίμων στο κλίμα. Το πετρέλαιο βεβαίως και το φυσικό αέριο απασχόλησαν ιδιαίτερα το Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από Μεγάλη Ελληνική Τράπεζα την εβδομάδα αυτή στη Λευκοσία. Η Κύπρος από την πλευρά της αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το ενεργειακό της μέλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γνωστό οικονομολόγο Νίκολα Στεν, είναι απαραίτητο η Ευρώπη να εξετάσει εκτός της πολιτικής και οικονομικής της Ένωσης και την προοπτική της ενεργειακής ενότητας. Παρά τα όσα φημολογούνται, η τιμή του πετρελαίου δύσκολα θα πέσει κάτω από τα 100 δολάρια του βαρέλι στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Ωστόσο, αυτό είναι από τα λίγα σίγουρα στον χώρο των ορυκτών καυσίμων. Μεγάλη αβεβαιότητα παραμένει για το μέλλον πετρελαιοπαραγωγών χωρών όπως το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη και η Αίγυπτος, ενώ ενδέχεται να δούμε και συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όπως σημείωσε ο πρώην διευθυντής επιχειρήσεων της CIA, Jack Devine. This is the most intensely... Αυτός είναι ο πιο ασταθής, πολύπλοκος και απρόβλεπτος κόσμος που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Η διαχείριση των κινδύνων και η σημασία της νομίζω ότι προσλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία σε όλη την εταιρική κουλτούρα, είτε είσαι τράπεζα είτε είσαι μια εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, παραδείγματος χάρη. Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να ζούμε με αυτή την αβεβαιότητα και να προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε και να σταθεροποιήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Αυτά τα ζητήματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς σε περίπου 2 εβδομάδες θα ανακοινωθούν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών για υδρογοανθράκες στο περίφημο οικόπεδο 12. Ανοιχτά της νότιας ακτής της χώρας. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχουν από 3 έως 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτά θα μπορούσαν να δώσουν στην Κύπρο, εάν μπορεί να τα χειριστεί σωστά, το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ευρώπη. Τέτοια αισιοδοξία βέβαια αγνοεί την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Για μερικούς όμως αυτή έχει υπερεκτιμηθεί. Δεν με αντισκεί προσωπικώς και νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, άλλα προβλήματα τεράστια με την οικονομική κρίση που περνάμε, που πρέπει να τα να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα πρώτα και να, όταν όλα πάνε καλά, τότε να σκεφτούμε άλλα θέματα. Άλλοι όμως, όπως ο Λόρδος Νίκολα Στερν, σημειώνουν ότι αν δεν αναλάβει άμεσα μέτρα η διεθνή κοινότητα, τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα φτάσουν σύντομα σε επίπεδα πρωτόγνωρα για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, με καταστροφικές συνέπειες για το κλίμα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της χάραξης μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Η αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως και η αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στο δίκτυο θα βελτιώνονταν αν το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας αντιμετωπιζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε επίπεδο κρατών. Έτσι θα μπορούσαμε να παράγουμε ηλιακή ενέργεια εκεί όπου υπάρχει ήλιος και αιωλική ενέργεια εκεί όπου υπάρχει αέρας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο συνέδριο φαίνεται να συμμερίζονται τις ανησυχίες του Στερν. Καθώς το τέλος του, το 70% του κοινού συμφώνησε με τη δήλωση ότι η κλιματική αλλαγή είναι σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα. Όπως είδαμε, υπάρχουν ακόμη ένθερμοι υποστηρικτές του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, και αρχίζουμε σιγά σιγά να πατάμε και στις δύο βάρκες. Στα βασικά σημεία του σχεδίου Ήλιος παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακοσταντίνου αυτή την εβδομάδα, ο οποίος μάλιστα προανήγγειλε και μεγάλα κέρδη για τη χώρα μας. Καθώς η Ελλάδα έχει 50% μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τη Γερμανία και είναι δέκατη στον κόσμο στο δίκτυο του ηλιακού δυναμικού. Αυτό μας δίνει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με το πλάνο, λοιπόν, προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύως 10.000 ΜΒ, τα οποία θα καλύπτουν έκταση 200.000 στρεμάτων, τα οποία στη φάση αυτή αναζητούνται. Και θα αφορούν σε μια επένδυση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία η χώρα μας, από τα οποία η χώρα μας θα αναμένει κέρδη ως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη 25ετία από την εξαγωγή και μόνο του ρεύματος από την ελληνική ηλιακή ενέργεια, δηλαδή προς τη Βόρεια Ευρώπη. Ήδη προχωρούν οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τη Γερμανία, η οποία φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο από όλους, αλλά και με το Ισραήλ. Στα Σκαριά είναι ακόμη ένα επενδυτικό σχέδιο μεταφοράς ηλιακής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, μια επένδυση ύψους 600 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, επόμενο βήμα σε σχέση με το πρόγραμμα Ήλιος είναι η ανέβρεση γης, όπως είπαμε, η δέσμευση πόρων για το σχέδιο και φυσικά η δημιουργία μιας εταιρείας ειδικού σκοπού με τεχνικούς και στην οποία βεβαίως θα εμπλέκεται οπωσδήποτε και η ΔΕΗ, όπως είπε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Πάμε εμείς τώρα, μένοντας τα ενεργειακά, να δούμε και την κατάληξη
μιας ενεργειακής ιστορίας, ενός ενεργειακού θρίλερ που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από την αρχή ως το τέλος. Πρόκειται για τη μεταφορά πυρηνικών αποβλήτων από τη Γαλλία στη Γερμανία και τις πολύ έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν. Οι 3.000 διαδηλωτές, αν και αποφασισμένοι, δεν κατάφεραν τελικά να ματαιώσουν τη μεταφορά των πυρηνικών αποβλήτων στη Γερμανία, ωστόσο την καθυστέρησαν σημαντικά. Μάλιστα, σε μια πράξη αυτοθυσίας, το τελευταίο βράδυ τσιμεντώθηκαν πάνω στις ράγες, αναγκάζοντας την αστυνομία να τους πάρει σηκωτούς έναν-έναν. Ωστόσο, τα απόβλητα, όπως είπαμε, έφτασαν στον προορισμό τους. Το τρένο με τα πυρηνικά απόβλητα μπαίνει αργά στο σταθμό του Ντάνεμπεργκ στη Βόρεια Γερμανία μετά από 5 ημερών ταξίδι από τη Βόρεια Γαλλία. Ένα ταξίδι που υπό άλλες συνθήκες θα διαρκούσε μόλις λίγες ώρες. Σε όλη του τη διαδρομή, κάπου 3.000 διαδηλωτές προσπάθησαν επανειλημμένως να το ακινητοποιήσουν. Πολλές φορές αναγκάστηκαν να συγκρουστούν και με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κάπου 20.000 αστυνομικοί περιφρουρούσαν τη διαδρομή. Είναι το 12ο και τελευταίο φορτίο με 500 τόνους πυρηνικών αποβλήτων που μπαίνει στη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια. Κάθε χρόνο οι διαδηλωτές βρίσκονται εδώ για να το εμποδίσουν. Τελευταία απόπειρα το βράδυ της Κυριακής, όταν δέθηκαν και τσιμεντώθηκαν πάνω στις ράγες. Η αστυνομία χρειάστηκε 16 ώρες για να τους μεταφέρει έναν έναν στα χέρια. Για μένα ήταν ένα ευχάριστο συνέστημα να βρίσκομαι εδώ μαζί με χιλιάδες άλλους που προσπαθούσαμε να εμποδίσουμε τη μεταφορά των πυρηνικών αποβλήτων. Κατά την άποψή μου, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί κοινωνική αδικία και νιώθω ηθικά υποχρεωμένος να την εμποδίσω. Η Greenpeace μέτρησε τη ραδιενέργεια την ώρα που περνούσε το τρένο με τα απόβλητα και βρήκε 4 με 5 μικροσιβέρτς ανά ώρα. Μπορεί να συγκριθεί με τις μετρήσεις της Φουκουσίμα. Οι 150 τόνοι πυρηνικών αποβλήτων τώρα θα μεταφερθούν οδικό στον τελικό τους προορισμό στην πόλη Γκέρλεμπεν, όπου και θα ταφούν. Οι αντιδράσεις όμως για την πυρηνική ενέργεια στη Γερμανία δεν σταματούν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος για το κλίμα και την ενέργεια. Θα λείψουμε για ελάχιστα λεπτά. Όταν επιστρέψουμε όμως, θα απαντήσουμε στο καυτό ερώτημα αν θα νομιμοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος αυθαίρετες κατασκευές στα δάση. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι για να απαντήσουμε στο καυτό ερώτημα αν θα νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα στα δάση. Σε πρώτη φάση πρέπει να πούμε ότι με πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και πάρα πολύ αργούς ρυθμούς προχωράει η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών, ένα βασικό εργαλείο να ξέρουμε πού είναι δάσος και τι επιτρέπεται. Ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος σε σχετική συνέντευξη τύπου παραχώρησε για το θέμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τακτοποίησης ολόκληρων οικισμών που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, όμως δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για τους μεμονωμένους ιδιώτες μέσα σε αυτά. Με ρεαλισμό και όχι με φαντασιώσεις προχωρά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, στο ζήτημα της διαχείρισης των δασών. Έτσι, μπορεί το Σύνταγμα να επιτάσσει να χρησιμοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες του 45, προκειμένου να οριστούν οι δασικές περιοχές και τα δάση, όμως αν η σημερινή εικόνα κάποιων περιοχών παραπέμπει σε οικισμό, τότε θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέρημνα τακτοποίησης, προαναγγέλλοντας με τον τρόπο αυτό ειδικές ρυθμίσεις που, όπως ο ίδιος Υπουργός Περιβάλλοντος ισχυρίζεται, θα ικανοποιήσουν και το αίτημα προστασίας των δασών και τα συμφέροντα. Αυτό το παράδοξο, αν θέλετε, θα λυθεί από τη στιγμή που θα υπάρξει η διαδικασία της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών, καλύτερη προστασία των περιοχών που εξακολουθούν να είναι πράγματι δάση και όχι περιοχές τις οποίες φαντασιωνόμαστε εμείς ότι είναι δάση, ενώ στην πράξη είναι εδώ και 30-40 χρόνια πλήρως δομημένες. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρη ούτε η φόρμουλα ούτε το χρονοδιάγραμμα τακτοποίησης αυτών των αυθαίρετων δασικών οικισμών. Προς στιγμήν, και όσο ισχύει η ρύθμιση των αυθαιρέτων, οι ιδιοκτήτες έχουν τυπικά το δικαίωμα να δηλώσουν το ακίνητό τους, αλλά με δική τους ευθύνη. Είναι σαφές από τον νόμο ότι εξαιρούμε τα αυθαίρετα τα οποία είναι σε δασικές και σε αναδασωτές εκτάσεις. Μπαίνει στη ρύθμιση με δική του ευθύνη και έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να διεκδικήσει εάν πράγματι υπάρχει αποχαρακτηρισμός ή τελεσίδικη απόφαση που λέει ότι η περιοχή του δεν είναι δασική έκταση. Εάν είναι δασική έκταση, απλούστατα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Για να συμβούν όλα αυτά, απαιτείται η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Μια διαδικασία που προχωρά όμως με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς εξαιτίας και των ενστάσεων. Μέχρι στιγμής κυρώθηκαν μόνο τρεις δασικοί χάρτες για τις περιοχές Άνθειας Εύρου, Ξηριάς στην Καβάλα και Λεχενών Ηλίας. Ενώ οι δασικοί χάρτες Παλιάς, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα καθυστερούν υπερβολικά λόγω των 3.000 ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το Υπουργείο δεσμεύεται να αναβαθμίσει το θεσμικό πλαίσιο για την κύρωση των ασικών χαρτών. Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε να εντατικοποιήσει τους ελέγχους για τις παράνομες υλοτομίες, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί ανησυχητικά προκειμένου να εξασφαλιστούν καυσόξυλα. Ενώ σύντομα θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και σχέδιο νόμου για τη δημιουργία δασικών συνεταιρισμών για διαχείριση των προϊόντων του δάσους. Δεν ξέρω κατά πόσο συνιστά σεβασμό στους φυσικούς πόρους η νομιμοποίηση αυθαίρετων μέσα στα δάση. Πάντως, στον Παλί, στην Ινδονησία, έχουν αρχίσει να δείχνουν μεγαλύτερο σεβασμό για τα θέματα αυτά και μάλιστα η νέα τάση εκεί είναι να φτιάχνουν σπίτια από μπαμπού και όχι βεβαίως μέσα στα δάση. Και όταν λέμε σπίτια, βέβαια, δεν εννοούμε τίποτα καλύβες, αλλά κατασκευές ακόμη και μεγάλες και χιλιάδων τετραγωνικών. Γιατί το μπαμπού είναι ένα φιλικό, πράσινο υλικό, φτηνό και ιδιαίτερα ανθεκτικό, ακόμη και σε πολύ ακραίες συνθήκες. Στο ρεπορτάζ θα δούμε μερικά δείγματα αρχιτεκτονικής με καλάμια, που είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά. Ένα τριώροφο κτίριο 15.000 τετραγωνικών μέτρων ταυτίζεται στη σκέψη όλων με χιλιάδες τούβλα και πολλούς τόνους τσιμέντο. Κι όμως αυτό το επιβλητικό κτίριο στον Παλί κατασκευάζεται με μοναδικό δομικό υλικό, τον μπαμπού, και θα λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2012 ως εργοστάσιο σοκολάτας. Για χρόνια η χρήση μπαμπού περιορίστηκε στην κατασκευή επίπλων, όμως οι ιδιότητές του μπορούν τελικά να το πάνε πολύ παραπέρα. Το μπαμπού ως υλικό κατασκευής είναι από τα φιλικότερα στον κόσμο. Αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό και δουλεύεται πολύ εύκολα. Στο κτίριο αυτό χρησιμοποίησαμε αποκλειστικά μπαμπού για λόγους πρακτικούς, αλλά και για λόγους αισθητικής. Τα μπαμπού μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, ψηλώνουν κάπου 2 μέτρα κάθε ημέρα και φτάνουν στο ύψος μιας γέρικης οξείας σε διάστημα 6 μηνών. Σε 5 χρόνια έχουν γίνει αρκετά ανθεκτικά, αλλά και εύκαμπτα ώστε να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά υλικά. Ωστόσο, υπάρχουν και περιορισμοί, καθώς είναι ιδανικά για χώρες του Ισημερινού και όχι για βορειότερες περιοχές. Πάντως, στον Παλί η χρήση του πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη, ακόμα και στα δημόσια κτίρια, όπως αυτό το σχολείο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κτίριο από μπαμπού σε όλη την Ασία, πιθανότατα το μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα είναι η πιο όμορφη κατασκευή σε όλη τη γη. Παρά τους γεωγραφικούς περιορισμούς, στη χρήση του το μπαμπού αντέχει ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Το πρόβλημα είναι πως οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιώντας το δεν μπορούν να σχεδιάσουν πάντα ίσχυες γραμμές, όπως θα έκαναν σε ένα συμβατικό κτίριο. Όπως συνέβη σε αυτό το συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών στον Παλί, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αλλά όχι ίσιο. Και στα αρχιτεκτονικά σχέδια και κατά τη φάση της κατασκευής, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες του υλικού και να μην θεωρούμε δεδομένο ότι ένα δοκάρι από μπαμπού που ξεκινά από το έδαφος θα καταλήξει ίσιο και στην κορυφή. Μια νέα δημιουργική πρόκληση για τους αρχιτέκτονες που φαίνεται όμως να την απολαμβάνουν. Εξάλλου, το μπαμπού έχει ήδη αρχίσει να προτιμάται στο Βιετνάμ και στην Κίνα, ακόμη και για μεγάλες κατασκευές. Νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν ένα τέτοιο σπίτι από μπαμπού και ακόμα καλύτερα θα το ήθελαν και στην Ινδονησία, στον Παλί. Τώρα, εμείς λίγο πριν το τέλος, πάμε να συνοψίσουμε τις δράσεις του Sky και τις υποχρεώσεις μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, που είναι πάρα πολλές, ξεκινώντας από τις αναδασώσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται η αναδασωτική προσπάθεια στην Πάρνηθα, στον Εθνικό Δρυμό, με επιστοποιημένους εθελοντές. Ενώ την Κυριακή διοργανώνεται και άλλη μια εθελοντική αναδασωτική προσπάθεια στα Τουρκοβούνια. Ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι δράσεις καθαρισμού. Την Κυριακή, λοιπόν, εθελοντές καθαρίζουν την παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ τη Δευτέρα καθαρίζουν εθελοντές τα ρέματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τέλος, έχουμε και τις ανακυκλώσεις κινητών, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά. Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί θα διεξαχθούν στον Άγιο Δημήτριο, στο Μετρό, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως βλέπετε στην Πλατεία των Λιονταριών. Αυτές λοιπόν είναι οι υποχρεώσεις μας για το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να παραβρεθείτε σε κάποια τουλάχιστον από αυτές. Τώρα, κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Όπως πάντα, σας θυμίζουμε το email της εκπομπής, γιατί εκεί λαμβάνουμε τα θέματα που μας στέλνετε. Είναι το econews@sky.gr. Συνεχίστε να το κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα τα ξαναπούμε και πάλι στα νέα του Sky τη Δευτέρα το βράδυ γύρω στις 10 παρα 10. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό.